τη 1012 σελίδα, το κεφάλαιο Ήτα. Επιστολή Κορινθίους Α, κεφάλαιο Ήτα. Περί δε των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι πάντες έχουμεν γνώσιν, η γνώση όμως φυσί, η δε αγάπη οικοδομή. Και αν της νομίζει ότι εξεύρητη, δεν έμαθεν έτη, ουδέν καθώς πρέπει να μάθει. Αλλά αν της αγαπά τον Θεόν, ούτως γνωρίζεται υπ' αυτού. Περί της βρόσεως λοιπόν των ειδωλωθήτων εξεύρωμεν ότι το είδωλο είναι ουδέν εν το κόσμο και ότι δεν υπάρχει ουδής άλλος Θεός ημίης. Διότι αν και είναι λεγόμενοι θεοί, είτε εν το ουρανό είτε επί της γης, καθώς και είναι θεοί πολλοί και κύριοι πολλοί. Αλλά εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ, εξού τα πάντα και ημείς εις Αυτόν. Και εις Κύριος Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα και ημείς δι' Αυτού. Αλλά δεν είναι εις πάντας η γνώσης αυτή. Την εις δε δια την συνείδηση του ειδώλου έως σήμερον τρώγωση το ειδωλώθητον ως ειδωλώθητον και η συνείδηση σε αυτόν ασθενής σου όσα μολύνεται. Το φαγητόν όμως δεν συνιστά εμάς εις των Θεών, διότι ούτε εάν φάγομεν περισσεύομεν, ούτε εάν δεν φάγομεν ελαττούμεθα. Πλην προσέχετε μήπως αυτή η εξουσία σας γίνει πρόσκομα στους ασθενείς, διότι αν της ήδη σε τον έχοντα γνώση ότι κάθισε εις τράπεζαν εντός ναού ειδώλων, δεν θέλει να θαρρυνθεί η συνείδηση σε αυτού ασθενούς όντως εις το να τρώγει τα ειδωλώθητα. Και δια την γνώση σου θέλει απολυστεί ο ασθενής αδελφός, δι' τον οποίον ο Ιησούς Χριστός απέθανε. Αμαρτάνοντος δε ούτως εις τους αδελφούς, προσβάλλοντας την ασθενή συνείδηση αυτών, εις τον Χριστό αμαρτάνεται. Δια τούτο, εάν το φαγητόν σκανδαλίζει τον αδελφό μου, δεν θέλω φάγη κρέας στον αιώνα, δι' να μην σκανδαλίσω τον αδελφόν μου. Αμήν, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε το Λόγο Του. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί μέσα σε αυτόν το Λόγο Του βρίσκουμε πολλές περιπτώσεις. Βρίσκουμε απαντήσεις και οδηγίες σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να συναντήσουμε. Όπως εδώ πέρα ο Παύλος συνάντησε κάποια προβλήματα σε αυτήν την εκκλησία εκείνον τον καιρό και κοίταξε ώστε να δοθεί κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Και εκείνο το καιρό εκεί πέρα η εκκλησία της Κορίνθου, ξέρουμε ότι αν διαβάσουμε κι αλλού ότι ήταν μία πόλη που είχε πολύ εμπόριο, πλούσια πόλη, ήταν μία πόλη που επειδή πέρναγε πολλοί κόσμος, ήταν ένα πέρασμα, κατοικούσαν και περνάγαν από εκεί πολλοί άνθρωποι διαφόρων θρησκειών, διαφόρων δοξασιών και επειδή ήταν πλούσια πόλη και επειδή ήταν πέρασμα πολλών ανθρώπων, γι' αυτό και το λόγο υπήρχαν πολλοί άνθρωποι και πολλές κοινωνικές τάξεις. Υπήρχαν φτωχοί, υπήρχαν οι μεσαίοι, οι πλούσιοι, υπήρχαν Ιουδαίοι, εθνικοί, άνομοι που δεν πιστεύαν στο Θεό, φιλόσοφοι. Υπήρχαν διαφόρων ειδών ανθρώπων, επειδή ένας λόγος ήταν επειδή ήταν ένα πέρασμα εκεί πέρα. Και έτσι βλέπουμε ότι εκεί πέρα ο Θεός οδήγησε τον Παύλο να σώσει ψυχές, να δημιουργήσει εκκλησία και δημιούργησε την εκκλησία εκεί πέρα ο Παύλος, πήγε να στηρίξει τα αδέρφια, να τους οδηγήσει στην αλήθεια, στο Ευαγγέλιο και βλέπουμε ότι και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι να φτάσουμε στην ένωση της πίστης, μέχρι να φτάσουμε στην ενότητα αυτή, υπάρχει κόπος, υπάρχει μόχθος. Μοχθούσε ο Παύλος, έκατσε εκεί πέρα κάποιο καιρό και ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τα αδέλφια να φτάσουν σε μία πίστη, να φτάσουν σε ένα πνεύμα. Και αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρξουν και τα προβλήματα. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα και ήταν ένα πρόβλημα το οποίο ήταν ένα πρόβλημα της καθημερινότητας μπορούμε να πούμε, αλλά ήταν τέτοιο το πρόβλημα το οποίο βλέπουμε είχε επηρεάσει αρκετά την εκκλησία, είχε επηρεάσει αρκετά τα αδέρφια εκεί πέρα. Είχε φτάσει να γίνει ένα μεγάλο θέμα μπορούμε να πούμε.
Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι όπως υπάρχουν διάφορες κοινωνικές τάξεις, έτσι υπάρχουν και διάφορες πνευματικές ηλικίες. Υπάρχουν αυτές οι ηλικίες οι οποίες φτάνουν σε μία γνώση, φτάνουν να εμβαθαίνουν στο Λόγο του Θεού, αμήν είναι καλό αυτό, να εμβαθαίνουμε στο Λόγο του Θεού, να μας αποκαλύπτει το Λόγος του Θεού. Πρέπει να γίνεται έτσι και τον ευχαριστούμε το Θεό αυτό για να ξέρουμε πώς να περπατάμε ευάρεστα ενώπιόν Του. Αλλά υπάρχουν και άλλες πνευματικές ηλικίες οι οποίες είναι πιο ασθενείς ή πιο νήπιες, μπορούμε να πούμε. Οι άνθρωποι που έρχονται πιο αργότερα σε χρονική περίοδο ή ακόμα και υπάρχουν και περιπτώσεις που ακόμα και στην ίδια χρονική περίοδο κάποιος να πιστέψει στο Θεό και πάλι παρόλα αυτά υπάρχουν διαφορετικές πνευματικές ηλικίες. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι όπως λέει και στο 7 εδάφιο ότι δεν είναι εις πάντας η γνώση αυτή. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρξε ένα πρόβλημα, δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα γιατί δεν ήταν εις πάντας η γνώση αυτή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίνει στην Εκκλησία Του τις διακονίες, τα χαρίσματά Του για να έρθουμε πάντες εις αυτήν τη γνώση, για να καταντήσουμε στην ένωση της πίστης, στην ένωση του Πνεύματος, ώστε να μπορούμε να πιστεύουμε όλοι τα ίδια, γιατί έτσι βλέπουμε εδώ πέρα ότι όταν δεν φτάνουμε όλοι σε αυτήν τη γνώση, στην ίδια γνώση του Ευαγγελίου του Θεού, των πνευματικών, μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν και διάφορα προβλήματα και προβληματισμοί και διάφορες καταστάσεις. Αλλά τον ευχαριστούμε το Θεό γιατί είναι γραμμένα όλα αυτά μέσα στο Λόγο του Θεού. Τον ευχαριστούμε γιατί μας δίνει λύσεις ο Θεός μέσα από όλα αυτά. Γι' αυτό και χρειάζεται να εγκύπτουμε στο τέλειο νόμο αυτόν της ελευθερίας. Να εγκύπτουμε στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, της ελευθερίας των αμαρτιών, της ελευθερίας του νόμου, που μας ελευθερώνει από τον νόμο και μας πηγαίνει στη χάρη της Καινής Διαθήκης, στη χάρη του Ευαγγελίου. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που είχαν αυτή τη γνώση ότι αν τρώγανε από τα ειδωλόθητα, ξέραν ότι ένας είναι ο Θεός, ένας είναι ο αληθινός Θεός, δεν υπάρχουν άλλοι Θεοί. Ξέραν ότι με αυτά που τους είχε αποκαλύψει ο Θεός, ότι δεν θα παθαίνανε κάτι αν τρώγανε από τα ειδωλόθητα. Ξέραν ότι δεν ήταν κάτι το φοβερό, το σοβαρό. Αλλά όπως είπαμε, επειδή υπάρχουν διαφόρων ειδών πνευματικών ηλικιών, έτσι υπάρχουν και ηλικίες που είναι ασθενείς στη συνείδηση. Εδώ πέρα αυτοί που είχαν αυτή τη γνώση, η συνείδησή τους δεν τους έλεγχε. Γιατί είχαν φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που μπορούσαν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό, μπορούσαν να ξεχωρίσουν και να καταλάβουν την ουσία του πράγματος. Αλλά βέβαια υπήρχαν και άλλοι που η συνείδησή τους, επειδή ήταν ασθενείς, μολυνότανε. Η συνείδησή τους ήταν ασθενείς γιατί ξέραν ότι αυτό το κρέας που μπορεί να τρώγανε, ότι ήταν θυσιασμένο στα είδωλα, ήταν θυσιασμένο στα δαιμόνια. Άρα η συνείδησή τους, άρα η σκέψη τους ήταν ότι αν τρώγανε από το κρέας αυτό, ότι μάλλον θα συμφωνούσανε με αυτή τη θυσία, ότι θα ήταν σαν να λατρεύουν τα είδωλα και τα δαιμόνια. Οπότε αυτό όλο το θεωρούσαν εντελώς λάθος και δεν το θεωρούσαν σωστό. Και όπως βλέπουμε σε επόμενο κεφάλαιο, να διαβάσουμε μερικά εδάφια από το κεφάλαιο Ιώτα, από το 23 εδάφιο, που λέει εδώ πέρα πάνω σε αυτό το θέμα πάλι,
Ο Απόστολος Παύλος: «Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν συμφέρουν, δεν συμφέρουσιν. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. Μη δι ας μη ζητεί το εαυτού συμφέρον, αλλά έκαστο στα του άλλου. Πάν το πουλούμενο εν το μακελίο τρώγεται, μη δεν εξετάζοντας για την συνείδηση. Διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Και αν τις των απίστων σας προσκαλεί και θέλετε να υπάγετε, τρώγετε ό,τι βάλετε έμπροστο εν σας, μη δεν εξετάζοντας δια την συνείδηση. Εάν δεν τι σας είπει, τούτο είναι ειδωλόθητον, μη τρώγετε, δι' εκείνον τον φανερώσαντα και δια την συνείδηση, διότι του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Συνείδηση δεν λέγω, ουχή την ειδική σου, αλλά την του άλλου. Επειδή δια τι ελευθερία μου κρίνεται υπό άλλη συνειδήσεως, και αν εγώ με τα ευχαριστίας μετέχω, γιατί βλασφημούμε δι' εκείνο δια το οποίο εγώ ευχαριστώ? Είτε λοιπόν τρώγεται, είτε πίνεται, είτε πράτεται τι, πάντα πράται εις δόξαν Θεού. Μη γίνεστε πρόσκομα μήτε εις Ιουδαίους, μήτε εις Έλληνας, μήτε εις την Εκκλησία του Θεού, καθώς και εγώ κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ειδικό μου συμφέρον, αλλά τα των πολλών για να σωθώσει». Πολύ ωραία, βλέπουμε εδώ πέρα ότι μας εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι όλα μπορούν να είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν συμφέρουν είτε εμάς, είτε την Εκκλησία του Θεού, είτε τους ανθρώπους γύρω μας. Είναι στην εξουσία μου, εγώ προσωπικά, να πράξω κάτι, να συμπεριφερθώ κάπως, που μπορεί να μην έχει καμία σχέση με τον άλλον, τον απέναντί μου, το διπλανό μου, το πλαισίον μου, αλλά και εδώ βλέπουμε, αλλά και σε άλλα σημεία στην Αγία Γραφή μέσα βλέπουμε ότι αυτά που κάνω εγώ, οι πράξεις οι δικές μου, οι συμπεριφορές οι δικές μου, έχουν απόλυτη επίπτωση στη πίστη του άλλου. Άρα, αν η δικιά μου συμπεριφορά, αν οι δικές μου αποφάσεις είναι ικανές στον άλλο να γίνει πρόσκομα, μπορούμε να το δούμε και αλλιώς. Άρα, αφού η δική μου συμπεριφορά μπορεί να επηρεάσει τον άλλον, άρα μπορώ να τον οικοδομήσω τον άλλον, άρα μπορώ να τον ενισχύσω στην την πίστη του άλλου. Άρα μπορώ, κάνοντας μια σωστή ζωή, μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, μια ευάρεστη κατά το Θεό ζωή, μπορεί να οικοδομηθεί ο άλλος. Και πόσο βλέπουμε, πόσο σημαντικό είναι το παράδειγμά μας. Όπως και λέει σε πολλά σημεία και ο Απόστολος Παύλος, «Μη ημιτέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Σε πολλά άλλα σημεία λέει «παράδειγμα σας δίνω». Και τον ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας αποκαλύπτει πώς να περπατάμε στη ζωή μας, αλλά και μας αποκαλύπτει ότι πόσο σημαντική είναι η προσωπική μας πορεία. Πόσο σημαντική είναι η προσωπική μας ζωή, οι προσωπικές μας αποφάσεις, οι προσωπικές μας συμπεριφορές. Μπορώ να οικοδομήσω τον άλλον και χωρίς να πάω να του μιλήσω. Μπορώ να οικοδομήσω τον άλλον όταν εγώ κοιτάω να περπατάω όπως θέλει ο Θεός, με υπακοή σε Αυτόν, να τον ευχαριστώ και να ευλογούμε. Γιατί όταν ευλογούμε εγώ, θα ευλογηθεί και ο αδερφός μου. Επειδή είμαστε συγκοινωνώντα δοχεία, επειδή είμαστε ένα σώμα. Και τον ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, που μας τα δίνει να τα εννοούμε αυτά, για να ξέρουμε πώς να περπατάμε ευάρεστα ενώπιόν Του. Γι' αυτό και αλλού ο Απόστολος Παύλος λέει ότι επειδή όλα είναι στην εξουσία μας, επειδή ο Θεός μας δίνει διάφορες εξουσίες, όπως ο εργάτης να τρώει και να συντηρείται στη ζωή του από την εργασία του για το Ευαγγέλιο του Θεού, είχε την εξουσία αυτή να συντηρείται από τις εκκλησίες, να το συντηρούν τα αδέλφια, αλλά κοίταξε και προτίμησε να κάνει το Ευαγγέλιο του αδάπανο. Και αυτό και πολλά άλλα μας λέει που μπορούσε να ήταν στην εξουσία του και δεν τα έκανε. Όπως και αλλού βρίσκουμε πολλά άλλα παραδείγματα μέσα στη Γραφή που ενώ είχαν η εξουσία διάφοροι προφήτες, διάφοροι ανθρώποι του Θεού, δεν πράξαν ανάλογα με την εξουσία τους, αλλά πράξαν ανάλογα με το συμφέρον του άλλου, όχι με το συμφέρον το δικό του. Όπως ένα ωραίο παράδειγμα είναι ο Δαβίδ, που βρήκε τον Σαούλ κοιμόμενο. Είχε εκείνη την ώρα τη δυνατότητα αλλά και την εξουσία να τον σκότωνε, αλλά κοίταξε να προτιμήσει να μην βάλει το χέρι του στο δούλο του Θεού. Αλλού βλέπουμε άλλο παράδειγμα, οι Φαρισαίοι που πιάσαν την επαυτοφόρο μοιχευωμένη.
είχαν την εξουσία κατά το θέλημα του Θεού να τη λιθοβολήσουν. Κατά το θέλημα του Θεού, όπως ήταν μέχρι εκείνη τη στιγμή βέβαια. Γιατί από εκείνη τη στιγμή που ήταν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και έδειξε ένα νέο δρόμο, έδειξε έναν ανώτερο δρόμο. Αυτοί βέβαια σωστά, κατά τη γνώση που είχαν, κατά τη γνώση που την αποκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, κοιτάξανε να πράξουν το σωστό. Αλλά εκεί μας δίνει πολύ ωραίο παράδειγμα ο Κύριος μας ο Ιησούς, τι ήταν προτιμότερο. Να θανατωθεί μια ψυχή για χάρη τη γνώση, για χάρη τη γνώση που είχαν οι Φαρισαίοι, ποιο ήταν το σωστό, αλλά ή να σωθεί η ψυχή ή να δοθεί ευκαιρία στη ψυχή να μετανοήσει. Γι' αυτό και είπε και ο Κύριος μας, ο αναμάρτητος πρώτο το λιθοβαλέτο. Γι' αυτό και ο Κύριος μας λέει να κοιτάμε, να προτιμήσουμε, να μην κοιτάξουμε το ξελαράκι στο μάτι του αδελφού μας, αλλά το δοκάρι που έχουμε στο δικό μας μάτι. Και έτσι ο Κύριος μας σε εκείνη την περίπτωση επέλεξε και εκείνος να αφήσει αυτήν τη γυναίκα να φύγει. Αλλά βέβαια βλέπουμε ότι την άφησε να φύγει και είπε, κοίταξε, πρόσεξε, φύγε, σε αφήνω, αλλά πρόσεξε, μην αμαρτάνεις. Και όπως βλέπουμε κι άλλο, σε άλλες περιπτώσεις που λέει ο Κύριος μας, σε αφήνω, φύγε, αλλά πρόσεξε, μην πάλι αμαρτήσεις. Μας δίνει ευκαιρίες ο Θεός να διορθωθούμε. Μας δίνει ευκαιρίες ο Θεός να μην κατακριθούμε και να μετανοήσουμε. Γι' αυτό και εδώ πέρα, ναι μεν, δίνει τη λύση ο Απόστολος Παύλος ότι η αγάπη οικοδομεί, όχι η γνώση. Έχουμε τη γνώση, ναι, χρειαζόμαστε τη γνώση. Αλλά πολύ περιέχουσα οδό μας δείχνει ο Κύριος μας. Όπως και αλλού λέει στο κεφάλαιο της αγάπης που ξέρουμε ότι ο Κύριος μας δίνει τα χαρίσματα και τις διακονίες που μας δίνει. Βλέπουμε εκεί πέρα στο κεφάλαιο της αγάπης ότι μπορεί να γινόμαστε ήχος κύβαλων αλαλάζων. Βλέπουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε όσα μας δίνει ο Θεός, αλλά να μην έρχεται οικοδομή. Και αυτό που οικοδομεί είναι πάντα η αγάπη. Και αυτό που θα πάει στον ουρανό είναι η αγάπη, η ελπίδα, είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Και τον ευχαριστούμε το Θεό για όλα αυτά, γιατί τα χαρίσματα και διακονίες είναι πρόσκαιρα. Είναι μόνο για τη γη, αυτή είναι εδώ. Είναι μόνο για να μας καταντήσει σε μας στην ένωση της πίστεως και στην ενότητα, για να μπορεί ο Θεός να δοξάζεται ανάμεσά μας, για να μπορούμε ομοθυμαδών να το δοξάζουμε το Θεό και τον ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας τα αποκαλύπτει και μας τα δίνει να τα εννοούμε, γιατί ξέρουμε και πώς να βαδίσουμε. Και πραγματικά είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά και διαβάζοντας τα τελευταία εδάφια κατάλαβα και εννοούσα πόσο σοβαρό είναι αυτό, που μπορώ να πω ότι δεν το είχα καταλάβει πόσο σοβαρό είναι αυτό, γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά διαβάζοντας τα τελευταία εδάφια κατάλαβα πόσο σοβαρό είναι όλο αυτό, γιατί διαβάζοντας ότι και δια την γνώση σου θέλει απολυστεί ο στενής αδελφός σου, δια τον οποίον ο Χριστός απέθανε. Ο Χριστός έχει πεθάνει για όλους μας. Ο Χριστός έχει χύσει το αίμα του για όλους μας. Θυσίασε τη ζωή του για όλους μας. Άρα τι είναι σε μένα να θυσιάσω αυτό που νομίζω εγώ είναι σωστό, να θυσιάσω τη δικιά μου τη γνώμη που είναι σωστή. Ναι μεν, μπορεί να έχω βάθος γνώσης του Λόγου του Θεού, των πνευματικών, αλλά αν υποχωρήσω σε κάτι, δεν θα υποχωρήσω και θα αρνηθώ τη γνώση μου αυτή, αλλά θα κοιτάξω ώστε η συμπεριφορά μου να οικοδομήσει τον αδελφό μου. Θα κοιτάξω με αυτό που με αποκαλύπτει εδώ ο Θεός να γίνω θυσία εγώ, όπως και ο Απόστολος Παύλος που λέει στο επόμενο κεφάλαιο, στο 19 εδάφιο που λέει, «Διότι ελεύθερος όν πάντων, εις πάντα σε δούλωσα εμ' αυτόν, για να κερδίσω τους πλειοτέρους, και έγινα εις τους Ιουδαίους ως Ιουδαίος, για να κερδίσω τους Ιουδαίους, εις τους υπονόμων ως υπονόμων, για να κερδίσω τους υπονόμων, εις τους ανόμους ως άνομος,
μη ον άνομος εις τον Θεόν, αλλά ένομος εις τον Χριστόν, για να κερδίσω ανόμους. Έγινα εις τους ασθενείς ως ασθενείς, για να κερδίσω τους ασθενείς. Εις πάντας έγινα τα πάντα, για να σώσω παντή τρόπο τεινάς. Κάμνω δε τούτο δια το Ευαγγέλιον, δε να γίνω συγκοινωνός αυτού. Δεν εξεύρεται ότι τρέχοντας εν το σταδίο πάντες μεν τρέχομεν, ίσως όμως λαμβάνει το βραβείον. Ούτω τρέχετε ώστε να λάβετε αυτό, πας δε ο αγωνιζόμενος εις πάντα εγκρατεύεται. Εκείνη μεν δια να λάβω συνφθαρτών στέφανον, ημείς δε άφθαρτον. Εγώ λοιπόν ούτω τρέχω, ουχή ως αβεβαίος, ούτε πυγμαχώ, ουχή ως κτυπών τον αέραν, αλλά δαμάζω το σώμα μου και δουλαγωγώ μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ γίνω αδόκιμος. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι βάζει το θέμα του αγώνα μας. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι βάζει το καρπό της εγκράτειας. Ο Κύριος μας θέλει να είμαστε πλούσιοι στο καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος μας θέλουμε να έχουμε καρπό εγκράτειας. Ο Κύριος μας θέλει να δαμάζουμε το σώμα μας, να το δουλαγωγούμε αυτό, ώστε να γίνεται οικοδομή στο σώμα της Εκκλησίας Του. Άρα βλέπουμε εδώ και καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να κάνουμε εγκράτεια ακόμα και σε αυτά τα οποία μπορεί να θεωρούμε σωστό σε κάτι, να θεωρώ σωστή τη συμπεριφορά μου σε κάτι, με τις γνώσεις που έχω, με αυτά που έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι μια ευκαιρία να φανερωθεί ο καρπός της εγκράτειας, ώστε να γίνει οικοδομή στο σώμα του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος μας έχησε το αίμα Του για το σώμα του Ιησού Χριστού, για την Εκκλησία Του. Και βλέπουμε στο 12 παρακάτω ότι «αμαρτάνοντας δε ούτως εις τους αδελφούς και προσβάλλοντας την ασθενή συνείδηση αυτών εις το Χριστό να αμαρτάνεται». Βλέπουμε εδώ πέρα πόσο σοβαρό είναι αυτό. Δεν αμαρτάνουμε σε κανέναν άλλον, δεν αμαρτάνουμε απλά στον αδελφό μας, αμαρτάνουμε στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Είναι σοβαρό αυτό, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί κι αλλού λέει ο Λόγος του Θεού ότι εις ένα των ελαχίστων τούτων αν κάνετε, όπως λέει, με βρήκατε γυμνό και με εντίζατε, με βρήκατε στη φυλακή και με επισκεφτήκατε, με βρήκατε να πεινάω και μου δώσατε να φάω, ή το αντίθετο, δεν με επισκεφτήκατε, δεν μου δώσατε να φάω, δεν κοιτάξτε να με ντύσετε. Και λέει, αν σε ένα τον ελαχίστον τούτον κάνατε έτσι, σε μένα κάνετε. Άρα ό,τι κάνουμε είναι προς τον Κύριό μας. Γιατί σε εμάς, σε όλους μας, κατοικεί ο Ιησούς Χριστός μέσα μας. Και ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Είτε υπηρετούμε, είτε δεν υπηρετούμε. Είτε βοηθάμε, είτε δεν βοηθάμε. Ό,τι και αν κάνουμε, εμείς βλέπουμε τον αδελφό μας, αλλά στην πραγματικότητα το κάνουμε στον Κύριό μας. Και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί έχοντας αυτήν τη γνώση τώρα και ξέροντας ότι ό,τι και αν κάνουμε, το κάνουμε για τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, με πολύ προθυμία, αυτό θα μας οδηγήσει προθήμως και με αγάπη, αφού αγαπάμε το Κύριό μας, έτσι αγαπάμε και τα αδέρφια μας. Αγαπάμε τα αδέρφια μας γιατί τους αγόρασε ο Κύριός μας με το αίμα Του. Έδωσε τη ζωή Του για μας. Έδωσε τη ζωή Του για σένα, για μένα. Έδωσε τη ζωή Του για όλους μας. Άρα και εγώ, όπως έκανε ο Ιησούς Χριστός, μας καλεί, με καλεί να θυσιάσουμε τη ζωή μας, να θυσιάσω τον εαυτό μου, να θυσιάσω αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό για μένα και μπορεί να είναι σωστό και κατά το θέλημα του Θεού, αλλά να κοιτάξω να οικοδομηθεί ο αδερφός μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά και τον ευχαριστούμε γιατί μας δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα, σε κάθε κατάσταση. Ξέρουμε πώς να βαδίσουμε πλέον, ξέρουμε πώς μπορούμε να είμαστε ευάριστοι ενώπιόν Του. Τον ευχαριστούμε το Κύριο για όλα αυτά. Αμήν.